Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας τον φίλο μου, τον αγαπητό, τον Γιάννη Χασιώτη, συνταξιούχο βοσκό και τυφλό, ο οποίος διαμένει στα Γραβενά, αλλά κατάγεται από τη Μιλιά Μετσόβου. Το θέμα που επέλεξε να παρουσιάσει απόψε στην εκπομπή μας είναι οι 10 εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει πλέον αποιεροποιήσει πλείς τα όσα και ως εκ τούτου οι ηθικής φύσεως εντολές θρησκευτικού χαρακτήρα φαίνονται να ενοχλούν όλο ένα και περισσότερους και δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο ηθικός κώδικας είναι υπόθεση κοινωνική και διαμορφώνεται κατά τη βούληση των λαών στο διάβα των αιώνων. Κατά συνέπεια, δεν είναι τίποτε γενικά αποδεκτό, διαχρονικά, αλλά είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε, να αποδεχθούμε ή να απορρίψουμε την οποιαδήποτε ηθική εντολή. Αγαπητέ Γιάννη, καλώς ήρθες για μία ακόμη φορά στην εκπομπή και θα ήθελα να πεις κάποια προλογικά πριν αρχίσουμε να παρουσιάζουμε τις 10 εντολές και στη συνέχεια να τις σχολιάσουμε. Και εγώ, αγαπητέ Απόστολε, σε ευχαριστώ ότι μια άλλη φορά με εκαλέσατε στην εκπομπή σας. Επίσης ευχαριστώ και το κανάλι που μας φιλοξενεί απόψε και τα παιδιά που δουλεύουν εδώ στο κανάλι. Ευχαριστώ ακόμα και τους αγαπητούς τηλεθεατάς που θα μας παρακολουθήσουν απόψε. Το θέμα μας, καθώς είπατε κι εσείς, είναι 10 εντολές. Θα διαβάσουμε τις 10 εντολές και εν συνεχεία θα κάνουμε και σχόλια σε κάθε εντολή. Πρωτού όμως διαβάζω τις 10 εντολές, ήθελα να πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Αφού ο Θεός οδήγησε τους Εβραίους από την Αίγυπτο δια τη γη Χαναάν, γην ρέωσα γάλα και μέλι, που είχε υποσχεθεί στους πατέρας τους, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, έφυγαν λοιπόν από την Αίγυπτο και πήγαν στην έρημο κοντά στην Ερυθρά θάλασσα. Και εκεί την Ερυθρά θάλασσα, ο προφήτης Μωυσής, δια προστάγματος του Θεού, με την ράβδο του έκανε το σημείο του Σταυρού και χωρίστηκε η θάλασσα σε δύο μέρη. Δεξιά και αριστερά μαζεύθηκαν τα νερά και έγινε ξερά μέσα στη θάλασσα και πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός ως δια ξεράν την Ερυθρά θάλασσα και πήγαν στην ερήμο του Σινά. Και εκεί στο όρο Σινά ο Θεός έδωσε στον προφήτη Μωυσή 2 πλάκες με 10 εντολές και των υπόλοιπων νόμων. Η πρώτη πλάκα είχε 4 εντολές που έπρεπε ο άνθρωπος να τις φυλάξει για το Θεό, αγάπη προς το Θεό. Και η δεύτερη πλάκα είχε 6 εντολές που έπρεπε ο άνθρωπος να τις φυλάξει για το πλησίον, αγάπη προς τον πλησίον. Έτσι, 10 εντολές είναι γραμμένα σε 2 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στο 20ο κεφάλαιο Έξοδος και στο 5ο κεφάλαιο Δευτερονόμιο. Εάν, αγαπητέ Απόστολε, έχεις να προσθέσεις τίποτε ή να συνεχίσω να διαβάζω τις 10 εντολές? Όχι, μπορούμε να προχωρήσουμε και να ακούσουμε αυτές τις εντολές και στη συνέχεια να τις σχολιάσουμε. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγός εκ γης Αιγύπτου, εξίκου δουλείας, ου κέσοντες οι Θεοί έτεροι προ προσώπο μου». Πρώτη εντολή. «Ου πείσαι αυτόν είδωλον, ο δε παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω, κι όσα εν τη γη κάτω, κι όσα εν τη σίδασιν υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτής, ου δε μη λατρεύσεις αυτής, ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Δεύτερη εντολή. «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίω, ου γαρμή καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου, το λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματαίω». Τρίτη εντολή.
Φυλάξε τη μέρα το Σαββάτο, αγιάζειν αυτήν, ον τρόπον εν ητή λατώσει Κύριος ο Θεός σου, έξι ημέρας εργά, και πεις πάντα τα έργα σου, τη δε ημέρα τη εβδόμη, Σάββατα Κυρίου το Θεός σου. Τετάρτη εντολή. Αυτές οι τέσσερις εντολές ήταν στην πρώτη πλάκα που ο άνθρωπος έπρεπε να τις φυλάξει για το Θεόν, αγάπη προς το Θεόν. Η δεύτερη πλάκα είχε έξι εντολές. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ον τρόπον εν ήτε λατώσει Κύριος ο Θεός σου, ή να εύση γέννητε και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης, εις Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει. Πρώτη εντολή. Ου φωνεύσεις, δεύτερη εντολή. Ου μιχεύσεις, τρίτη εντολή. Ου κλέψεις, τετάρτη εντολή. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά το πλησίον σου, μαρτυρία ψευδή. Πέμπτη εντολή. Και έκτη εντολή είναι, ουκ επιθυμείς τη γυναίκα του πλησίου σου, ουκ επιθυμείς την εκείνη του πλησίου σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον παιδά αυτού, ούτε του βόσου αυτού, ούτε του υποζυγίου αυτού, ούτε παντός κτίνος αυτού, ούτε πάντα όσα εν το πλησίου σου εστί. Αυτές λοιπόν είναι έξι εντολές που ήταν σε δεύτερη πλάκα, και ο άνθρωπος έπρεπε να τις φυλάξει για τον πλησίον, αγάπη προς τον πλησίον. Να ξεκινήσουμε τώρα με το σχολιασμό των τεσσάρων πρώτων που αναφέρονται στις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Βέβαια, εκείνη την εποχή ήταν διαδεδομένη σε όλους τους λαούς πλην του Ιουδαϊκού η θρησκεία των ειδωλικών θεοτήτων, της πληθώρας των ειδωλικών θεοτήτων, και ως εκ τούτου ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρώτη εντολή. Σήμερα όμως, αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο, αν συνάνθρωποι μας, να μην πιστεύουν σε κανέναν Θεό, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι βέβαια, γιατί εδώ χωράει πολλή συζήτηση, και θα δούμε πώς πρέπει διαφορετικά να εξετάσουμε αυτή την εντολή με βάση τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε κάποιες κοινωνίες πάνω στον πλανήτη σήμερα, στον 21ο αιώνα. Για να ακούσω λοιπόν πρώτα πώς θα τη σχολιάσεις εσύ αυτή την εντολή και να προσθέσω κι εγώ κάποια στη συνέχεια. Με την πρώτη εντολή ο Θεός μας διδάσκει ότι ένας είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, που επίησε τον ουρανό, την γη, τη θάλασσα και όλα που είναι πάνω σε αυτά. Γι' αυτό λέγει, ου ποιήσει αυτόν είδωλον, δεν θα κάνεις είδωλα. Δεν υπάρχουν πλην από μένα άλλοι θεοί, λέει. Δεν θα πιστεύεις σε ψεύτικους θεούς. Έτσι, ο προφήτης Μωυσής, που είδε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, που μιλούσε με τον δημιουργό του σύμπαντος πρόσωπο με πρόσωπο. Γι' αυτό βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο Δευτερονόμιων, 4-5 στίχους, λέγει εκεί στο λαό του Θεού, στον Ισραήλ. Άκουε Ισραήλ, Κύριο Θεός σου εις εστί. Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος εις εστί. Και αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυναμιός σου. Έτσι, με την πρώτη εντολή μας διδάσκει ότι ένας είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Αλλά ο ίδιος ο Θεός, με άλλους προφήτας πάλι, μας διδάσκει ότι αυτός είναι και πλην αυτόν δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ο προφήτης Ισαΐας στο 44 κεφάλαιο, 6 στίχο λέγει εκεί, ούτως λέγει ο Θεός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ορισάμενος σε Αυτόν, Θεός Σαβαώθ, εγώ πρώτος και εγώ μετά τα αυτά, πλήνε μου ο Κύριος Θεός. Να, εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ είμαι ο τελευταίος και μετά τα αυτά, και πλην από μένα δεν υπάρχει άλλος Θεός. Τα ίδια που αναφέρει εδώ ο Ισαΐας στο 41 κεφάλαιο 4 στίχο και στο 48 κεφάλαιο 12 στίχο, πάλι εκεί λέγει τα ίδια γεγονότα, ότι εγώ είμαι και πλην εμού δεν υπάρχει άλλος Θεός.
Εγώ είμαι ο Θεός του σύμπαντος, λέγει. Έτσι, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφθεί πίσω από τον Θεό. Δεν μπορεί. Μας βλέπει τα πάντα. Ο Θεός κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Ο βασιλιάς Σολομώντας, όταν έκτισε το ναό του Θεού στα Ιεροσόλυμα, έκανε μια μεγάλη προσευχή. Και ανάμεσα στα άλλα είπε και τους εξής λόγους. Εάν ο ουρανός των ουρανών δεν σε χωράει, Κύριε, πώς θα σε χωρέσει αυτός ο ναός που επίησα εγώ? Έτσι, ο Θεός του σύμπαντος βλέπει τα πάντα. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να κρυφθεί από προσώπο του Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός με το στόμα του προφήτου Ιερεμίου στο 23ο κεφάλαιο, 24 στίχο, λέγει: «Ουχή των ουρανών και την γην εγώ πληρώ», λέγει Κύριος. Να, μας κρατάει όλους τους ανθρώπους, τα πάντα, το σύμπαν ολόκληρο στα χέρια του. Και τέλος, όπως στο 138 ψαλμό 7, 10 στίχους, λέγει εκεί: «Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου, πού φύγω, εάν αναβώ εις τον ουρανό σι εκεί, εάν καταβώ εις τον άδη πάρει, εάν αναλάβω με τα πτερεγάς μου κατόρθων και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρ εκεί η χείρ σου, οδηγήσε με και καθέξε με δεξιά σου». Έτσι, με την πρώτη εντολή βλέπουμε ότι ο Θεός μας διδάσκει ότι Αυτός είναι και πριν Αυτόν δεν υπάρχει άλλος Θεός. Η δεύτερη εντολή. Με τη δεύτερη εντολή μας διδάσκει ο Θεός να μην κάνουμε είδωλα, θεούς με χέρια ανθρώπων από χρυσάφι και από ασίμι. Ούτε να προσκυνήσουμε τα δημιουργήματα, τα κτίσματα του Θεού που είναι επάνω στον ουρανό, εδώ κάτω στη γη και μέσα στη θάλασσα. Για τον ουρανό λέει να μην προσκυνήσουμε τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα. Για τη γη αναφέρει να μην προσκυνήσουμε τα βουνά, τα δέντρα, τις πέτρες, τα ζώα, τα πετεινά του ουρανού και τα ψάρια της θαλάσσης. Έτσι μας διδάσκει ο Θεός ότι Αυτός είναι και πριν Αυτόν δεν υπάρχει άλλος Θεός. Και λέει αυτό με τη δεύτερη εντολή ο Θεός, ότι όλοι οι λαοί αντί να προσκυνήσουν τον κτίσαντα και τον δημιουργόν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίους επιστολή 25 στίχο, ότι εσεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτίση παρά τον κτίσαντα, ως εστίν ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Έτσι, με τη δεύτερη εντολή μας δάσκει ο Θεός Αυτόν να προσκυνήσουμε και Αυτόν να ατρεύσουμε. Γι' αυτό πάλι βλέπουμε ότι ο προφήτης Μωυσής στο 6ο κεφάλαιο Δευτερονόμιον 13 στίχο λέγει: «Κύριον το Θεό σου προσκυνήσεις και Αυτό μόνον λατρεύσεις». Με τη τρίτη εντολή: «Ούληψε το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματθαίω». Εδώ με τη τρίτη εντολή ο Θεός μας διδάσκει να μην πιστεύουμε μάτια ψεύτικα, δηλαδή εξωτερικά, αλλά εσωτερικά, και να μην λατρεύσουμε το Θεό με αμέλεια ή με έτσι την πηλιά, με την πηλιά, αλλά πραγματικά να τον λατρεύσουμε και να τον πιστεύσουμε, όχι με αγκαρία. Καθώς ο προφήτης Ιερεμίας στο 31ο κεφάλαιο 10 στίχο λέγει: «Επικατάρατος οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς». Έτσι, με τη δεύτερη, με τη τρίτη εντολή μας διδάσκει να πιστεύουμε πραγματικά. Ο Απόστολος Παύλος στο 3ο κεφάλαιο 1 Τιμόθεων επιστολή, εκεί γράφει πως πρέπει να είναι ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος μέσα στο σώμα της εκκλησίας, που είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και στο 8 στίχο λέγει ο Απόστολος Παύλος:
μη διλόγος. Τι σημαίνει μη διλόγος? Ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος να μην έχει δύο πρόσωπα. Άλλα να λέει στον ένα, άλλα να λέει στον άλλο, άλλα να πιστεύει και άλλα να πράττει. Όχι, λέει, μη διλόγος. Αλλά να πιστεύουμε πραγματικά, λέει. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό εννοεί η τρίτη εντολή, δηλαδή να πιστεύουμε πραγματικά στο Θεό. Και τέλος, για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοεί ο Θεός με την τρίτη εντολή, θα αναφέρω, αγαπητοί Απόστολε, αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός στους γραμματείς και φαρισαίους λίγο πρωτού σταυρωθεί. Και τα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μανθαίος στο 23ο κεφάλαιο, στίχη 27-28, που λέγει και ο Χριστός: «Αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι μοιάζετε σαν τάφος ασβεστομένος, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, όμορφοι, αλλά μέσα είναι γεμάτοι από κόκαλα πεθαμένων και από κάθε ακαθαρσίας και ανομίας», λέει. Έτσι κι εσείς εξωτερικά μπροστά στους ανθρώπους φαίνεστε ότι είσαστε δίκοι, τίμοι άνθρωποι, αλλά εσωτερικά η καρδιά σας είναι γεμάτη από υποκρισίας, ακαθαρσίας και ανομίας. Ωε, ημί γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφος και κονιαμένος, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθετε γέμουσιν ως Θεό νεκρών και πάσα καθαρσίας. Ούτω και εμείς έξωθεν μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσωθετε με εστίεστε υποκρίσιος και ανομίας. Έτσι, με την τρίτη εντολή ο Θεός μας διδάσκει να είμαστε αυτό που λέει ο Χριστός, το ναι ναι και το όχι όχι. Με την τετάρτη εντολή να φελάξουμε 6 ημέρες, λέγει ο Θεός, να εργάζεστε και την 7η ημέρα να την αφαιρώσετε σε μένα, στο Θεό, διότι ο Θεός με 6 ημέρες επίση τον ουρανόν, την γη, τη θάλασσα και όλα που είναι πάνω σε αυτά, και την 7η ημέρα επαναπαύθηκε. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Θεός να την τηρήσετε ως ημέρα αργία σε μένα. Και προ Χριστού η ημέρα αργίας ήταν Σάββατο και μετά Χριστόν είναι η ημέρα αργία η Κυριακή, που η Κυριακή ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Καθώς το καταλαβαίνουμε από αυτά που γράφουν οι Ευαγγελιστές Λουκάς και Ιωάννης, που λένε τη δε μια το Σαββάτο, που σημαίνει την πρώτη ημέρα του Σαββάτου, που ήταν η Κυριακή. Και ήταν και η τρίτη ημέρα μετά τον θάνατο του Χριστού. Και επειδή αναστήθηκε ο Χριστός την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, που ήταν η Κυριακή, γι' αυτό την ημέρα της αργίας οι Απόστολοι τη μετέφεραν από το Σάββατο την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, που ήταν η Κυριακή. Ότι πράγματι αυτό είναι από τους Αποστόλους, αυτό το διαβάζουμε και το αναφέρει η Αγία Γραφή. Στο πρώτο κεφάλαιο Αποκαλύψεως, στίχη 9-10, εκεί λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Εγώ Ιωάννης, ο αδερφός Σιμών και συγγενός, εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομνή εν Ιησού Χριστού, δε το Λόγον Θεού και δε τη μαρτυρίαν Ιησού Χριστού, εγενόμην εν την ίσωτη καλωμένη Πάτμο δια το Λόγον του Θεού και δια την μαρτυρία Ιησού Χριστού, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα». Να, ήταν η Κυριακή ημέρα όταν έγραψε ο Ιωάννης την Αποκάλυψη. Έτσι, όπως οι Εβραίοι το Σάββατο μαζευόταν στη συναγωγή και διάβαζαν περικοπές από τον νόμο, από τους ψαμούς και από τους προφήτας, έτσι και εδώ μετά Χριστόν την Κυριακή μας διδάσκει με την τέταρτη εντολή που ανήκει για το Θεό, μας διδάσκει ο Θεός να πάμε στην Εκκλησία, να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία, να κινήσουμε το σώμα και αίμα Χριστού, ότι
ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο να κοινωνήσουν οι πιστοί και να ακούσουμε αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές. Αυτά μας διδάσκει με την τέταρτη εντολή. Έτσι βλέπουμε ότι αυτές είναι τέσσερις εντολές που έπρεπε ο άνθρωπος να τις φυλάξει για τον θυσίον. Πλην, προτού, αγαπητοί Απόστολε, προχωρώ στη δεύτερη πλάκα, αν έχετε να πείτε τίποτε. Ναι, όπως είπα και στην αρχή, έχουμε θεαματικές κοινωνικές μεταβολές τους τελευταίους αιώνες. Στην ιστορία της ανθρωπότητας εμφανίστηκαν για πρώτη φορά άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο αρνούνται τον ένα και μοναδικό Θεό, αλλά προχωρούν και στο να πολεμούν την πίστη, τονίζοντας ότι η επιστήμη και οι κοινωνικές εξελίξεις βοήθησαν τον άνθρωπο να απαλλαγεί από προλήψεις και δυσιδαιμονίες και επιτέλους να απελευθερωθεί. Θεωρούν δηλαδή ότι η πίστη σε Θεό είναι ένα είδος υποταγής, μια μορφή δουλείας. Και ως εκ τούτου θέτουν ευθύς αμέσως εκτός της προσωπικής τους ζωής την πρώτη εντολή. Και αφού θέτουν την πρώτη, είναι φυσικό να θέτουν και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη. Για τη δεύτερη, που αναφέρεται στην απαγόρευση να λατρεύουμε είδωλα, θα κάνουμε μία στάση για να δούμε ότι όσο και αν καυχάται ο σύγχρονος άνθρωπος ότι απομακρύνθηκε από το Θεό και απέκτησε την ελευθερία, βλέπουμε απέναντίας να σκλαβώνεται όλο ένα και περισσότερο σε φοβερές δυσιδαιμονίες που οδηγούν σε μια νέα μορφής ειδωλολατρεία. Αναφέρω συγκεκριμένα το παράδειγμα όλων αυτών που είναι εκατομμύρια στις δυτικές χώρες που καθημερινά το πρώτο που κάνουν είναι να διαβάσουν το οροσκόπιο για να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην προσωπική του ζωή. Πιστεύουν δηλαδή αυτοί που καυχόνται ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι τα άστρα που είναι δημιουργήματα του Θεού επηρεάζουν την προσωπική του ζωή. Και αν δεν συμβουλευτούν το οροσκόπιο, δεν κάνουν τίποτε στο βίο τους. Και αυτοί θεωρούνται απελευθερωμένοι. Και δεν είναι μόνο απλοί άνθρωποι του λαού, όπως κάποιοι φαντάζονται. Ακόμη και μεγάλοι επιστήμονες έχουν προσωπικό αστρολόγο που συντάσσει προσωπικό οροσκόπιο σε καθημερινή βάση για να μπορέσουν να κάνουν το οτιδήποτε στο βίο τους. Και αυτή είναι η τραγωδία του συγχρόνου ανθρώπου, για να πούμε πιο πέρα ότι εμπλέκονται στον αποκρυφισμό και στη μαγεία για να καταλήξουν τέλος στη δαιμονολατρεία αυτοί που αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά δέχονται να λατρεύουν το δαίμονα. Και υπάρχουν ακόμη και, όπως ονομάζονται, εκκλησίες του σατανά, στον οποίο λατρεύεται ο δαίμονας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι τραγικός ο άνθρωπος που, πιστεύοντας ότι απαλλάχθηκε από την υποχρέωση να λατρεύει το Θεό, λατρεύει πλείστους όσους ψεύτικους θεούς, όπως συνέβαινε και στην προ-Χριστού εποχή. Εδώ όμως θα σταθώ λίγο στην τέταρτη που έχει σχέση με μας. Πρόσφατα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι με απόφαση και του δικού μας κοινοβουλίου καταργήθηκε η αργία της Κυριακής και ως εκ τούτου ο καθένας μπορεί να εργάζεται καταστρατηγώντας και τη Θεία Εντολή σε μια χώρα που με βάση το σύνταγμά της ακόμη υποτίθεται ότι είναι χώρα χριστιανική και μάλιστα ορθόδοξη. Και οι αντιδράσεις οι δικές μας υπήρξαν ασήμαντες μπροστά σε αυτού του είδους τις αποφάσεις, όπως και σε άλλες αποφάσεις που καταστρατηγούν θείες εντολές, όπως είναι η νομιμοποίηση της έκτρωσης, που οδηγεί σήμερα σχεδόν σε γενοκτονία το γένος των Ελλήνων, το οποίο υποφέρει φοβερά από μια δημογραφική συρρήκνωση
που όλοι την αντιλαμβάνονται, αλλά κανένας δεν κάνει κάτι για να την αντιμετωπίσει, αλλά απέναντίας στα νέα μέτρα που λαμβάνονται είναι προς την καταπολέμηση της τεκνογωνίας, όχι μόνο με την αναγνώριση, την νομιμοποίηση της άμβλωσης, αλλά και με μέτρα περιορισμού των πολυτεχνικών επιδομάτων και άλλων. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι ακόμη και εμάς μας ελέγχει η τέταρτη εντολή, που εμπολής φαίνεται να την αγνοούμε και να περιφρονούμε την αργία της Κυριακής, αγαπητέ Γιάννη. Τι λες εσύ? Έτσι, έτσι είναι. Μα είπαμε ότι το Σάββατο, κάθε Σάββατο όλοι οι Εβραίοι πήγαιναν και άκουγαν περικοπές. Διάβαζαν εκεί τον νόμο, τους ψαλμούς, τους προφήτες. Έτσι είναι. Και ακόμη ένα μικρό σχόλιο για να περάσουμε στο δεύτερο. Η εντολή «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματθαίου». Ακούμε σήμερα κάποιοι αρκετά περιπεκτικά να λένε «Δόξα το Θεούλη», σαν να είναι ο Θεός κάποιο ανθρωπάκι. Μπαμπούλα. Όχι μπαμπούλα, ένα ανθρωπάκι το οποίο του κάνουμε την τιμή να πούμε ότι υπάρχει και αυτός, αλλά είναι ένα ανθρωπάκι. Γιατί ο καλός Θεούλης είναι μια έκφραση που συνηθίζουμε να τη λέμε και δεν σκεπτόμαστε πόσο αμαρτάνουμε απέναντι στο Θεό, διότι ο Θεός, αυτός που κρατά στα χέρια του τα σύμπαντα, όπως είπες προηγουμένως, δεν μπορεί να προσδιορίζεται με το υποκοριστικό Θεούλης από κάποιον που πιστεύει σε Αυτόν. Έτσι. Διότι είναι ένας ευτελισμός του Θεού που δεν το συνειδητοποιούμε όταν εκφραζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Και επίσης έχει σχέση αυτή η εντολή με τον όρκο, αγαπητέ Γιάννη, ή δεν έχει? Πώς δεν έχει? Έχει. Το ναι ναι και το όχι όχι. Γιατί εμείς κάθε φορά που θέλουμε να βεβαιώσουμε τον συνομιλητή μας ότι λέμε την αλήθεια, ορκιζόμαστε στο Θεό. Αμέσως ορκιζόμαστε στο Θεό. Για ψήλου πράγμα, για το πιο ασήμαντο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ορκιζόμαστε, είναι σαν έχω μάρτυρα το Θεό ότι λέω την αλήθεια και ας λέει ψέματα. Αυτό σημαίνει. Όταν... Ακόμη και όταν δεν χρειάζεται. Ναι, και, μα δεν χρειάζεται. Ακόμη και όταν δεν χρειάζεται. Και πολλές φορές, επειδή ήταν υποχρεωτικός ο όρκος προκειμένου να καταθέσει κάποιος μάρτυρα στο δικαστήριο, κάποιοι αντέδρασαν ότι επιτέλους αποφάσισε η πολιτεία να καταργήσει τον όρκο, ο οποίος όρκος δεν προστάτευε την αλήθεια από τους ψευδομάρτυρες. Ψευδομάρτυρες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι είναι. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος με τις 6 εντολές που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Αγαπητοί τηλεθεατές, φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας για μία ακόμη φορά το Γιάννη Χασιώτη, συνταξιούχο βοσκό, τυφλό, ο οποίος κατέχει από στήθους όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης και ένα μέρος της Παλαιάς, με θέμα οι 10 εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Στο πρώτο μέρος εξετάσαμε τις 4 πρώτες, στις οποίες αναφέρονται οι σχέσεις του ανθρώπου προς τον ένα και μόνο αληθινό Θεό. Και τώρα είναι ώρα να περάσουμε στις υπόλοιπες 6 που σχετίζονται με τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Γιάννη, έχεις το λόγο, μπορείς να συνεχίσεις. Να ακούσουμε καταρχήν τις εντολές. Η πρώτη εντολή που ανήκει για το πλαισίον στη δεύτερη πλάκα είναι «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ον τρόπον εν ητήλατώσει Κύριος ο Θεός σου, ή να ευσεγέντε και να μακοχρόνιος γέννη επί της γης, εις Κύριος ο Θεός σου διδοσίς». Βλέπουμε ότι με την πρώτη εντολή που ανήκει για το πλαισίον, ο Θεός διατάζει τα παιδιά να αγαπάνε και να τιμάνε τους γονείς. Έτσι βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο στο 6ο κεφάλαιο Εφεσίους Επιστολή, στην αρχή λέγει «Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιμων εν Κυρίω, τούτου γάρ εστι δίκιο, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ήτησε στην εντολή πρώτη εν
επαγγελία. Η δεύτερη εντολή είναι ο φωνεύσεις. Στο πέμπτο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλων, που είναι επί του όρους ομιλία, εκεί ο Χριστός στην αρχή αναφέρει τους μακαρισμούς. Στο 17 στίχο λέει: «Μην νομίσετε ότι ήρθουν καταλύσει τον νόμον ή τους προφήτας». Όχι ήρθουν καταλύσει, αλλά πληρώσει. Να μην νομίζετε ότι ήρθα να καταργήσω, να γκρεμίσω τον νόμον ή τους προφήτες. Όχι, δεν ήρθα να γκρεμίσω και να καταργήσω, αλλά να τα συμπληρώσω, λέγει. Και βλέπουμε στην συνέχεια ο Χριστός ότι μιλάει για τη δεύτερη εντολή που ανήκει για το πλησίον, ου φωνεύσεις. Και λέγει: «Ήκουσατε ότι ρέθη τις αρχαίες σου φωνεύσεις, ως δαν φωνεύσει ένοχος έστι τη κρίση. Εγώ δεν λέγω μην ότι πάσο οργιζόμενος του αδελφού αυτού εκεί ένοχος έστι τη κρίση. Ως δαν είπε το αδελφού αυτού ρακά ένοχος έστι το συνεδρίο. Ως δαν είπε μωρέ ένοχος έστι σε γέννη του πυρός». Ακούσατε, λέγει ο Χριστός, ότι ελέγχθη στους αρχαίους να μη φωνεύσεις, όποιος θα φωνεύσει θα είναι ένοχος στην τη μέρα της κρίσεως. Εγώ όμως, λέγει ο Χριστός, προχωρώ και παραπέρα, ότι όχι μόνον αυτός που θα φωνεύσει θα είναι ένοχος εν τη μέρα της κρίσεως, αλλά και αυτός ακόμα που θα οργιστεί εναντίον του αδελφού του, θα τον κακολογήσει, θα πει κακά λόγια για τον αδελφό του, θα είναι ένοχος εν τη μέρα της κρίσεως. Και ακόμα, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, 15 στίχο, ότι και αυτός που μισεί ακόμα τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος, είναι φωνιάς του αδερφού του, λέει. Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος, φωνιάς. Και γνωρίζουμε ότι ένας τέτοιος ανθρωποκτόνος δεν έχει στον εαυτό του αιώνια ζωή. Πάσο μεσόν των αδερφών αυτού, ανθρωποκτόνος εστί. Και είδατε ότι πάσο ανθρωποκτόνος σου και έχει ζωήν αιώνιον, εν αυτό μένωσαν. Στη συνέχεια ο Χριστός συμπληρώνει την τρίτη εντολή που ανήκει για τον πλησίον. Και λέει: «Ήκουσατε ότι ρέθη της αρχαίης ομιχεύσεις. Εγώ δε λέγω εμήν ότι πάσο βλέπω γυναίκα προς το επιθυμείς αυτήν ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού». Ακούσατε, λέγει, ότι ελέγχθη στους αρχαίους να μην μιχεύσεις, να μην ατιμάς την γυναίκα του πλησίου σου. Εγώ όμως προχωρώ και παραπέρα, λέγει ο Χριστός. Όχι μόνο αυτός που θα τιμήσει την γυναίκα του πλησίου του είναι ένοχος εν τη μέρα της κρίσεως, αλλά και αυτός ακόμα που με πονηρό βλέμμα, με πονηρό μάτι ρίχνει τα μάτια του σε μια ξένη γυναίκα, είτε την εμίχευσε με την καρδιά του, αυτός είναι ένοχος εν τη μέρα της κρίσεως. Για την τέταρτη εντολή, ου κλέψεις, και για την πέμπτη εντολή, ου ψευδομαρτυρείς κατά του πλησίου σου μαρτυρία ψευδή, και για την έκτη εντολή, που λέει ου επιθυμείς τη γυναίκα του πλησίου σου και όλα τα πράγματα που ανήκουν για το πλησίον σου, όλες αυτές τις εντολές που ανήκουν για το πλησίον, ο Χριστός τις αναφέρει στον πλούσιο νέο του Ευαγγελίου. Όταν πήγε ο πλούσιος νέος του Ευαγγελίου και του είπε: «Διδάσκαλε αγαθή, τι αγαθόν πίσω να έχω ζουν αιώνιον?» Αφού ο Χριστός του είπε: «Τι με λέγεις αγαθόν, οδείς αγαθός, είμαι εις ο Θεός». Και έπειτα τον παραπέμπει στις εντολές και του λέγει τις εντολές που έδωσε ο Θεός στον προφήτη Μωυσή επάνω στο όρο Σινά, τις ξέρεις? Και του λέγει ο Χριστός τις εντολές που ήταν στη δεύτερη πλάκα, που ήταν για τον πλησίο: το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδοματρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και αγαπείς τον πλησίο σε αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος στο 13ο κεφάλαιο Ρωμαίους Επιστολή στίχη 8-10 αναφέρει εκεί όλες τις εντολές που ανήκουν για το πλησίον, και λέγει ο Παύλος
ο Παύλος εκεί ότι με μια εντολή, με την εντολή της αγάπης μπορεί να τηρήσει όλες αυτές τις εντολές που ανήκουν για τον πλησίο. Και λέει, μη δεν ή μη δεν οφείλεται ή μη το αγαπάν αλλήλως. Ο γάρ αγαπών των έτρων νόμων πεπλήρωκε. Το φωνεύσεις, ο μεχεύσεις, ο κλέψεις, ο ψεματερήσεις, ούκ επιθυμείς, κοίτησε τέρα εντολή. Εν τούτο το λόγο ανακεφαλούνται εν το αγαπής των πλησίων σωσή αυτών. Η αγάπη των πλησίων κακών ούκ εργάζεται πλήρωα ο νόμο η αγάπη. Έτσι ο Παύλος εδώ λέγει ότι με μια εντολή, με την εντολή της αγάπης μπορεί να τηρήσει όλες τις εντολές που ανήκουν για τον πλησίον. Όλες αυτές τις εντολές, αγαπητοί Απόστολοι, τις 10 εντολές που έδωσε ο Θεός στον προφήτη Μωυσή πάνω στο όρος Σινά, ο Χριστός τις ενώνει σε 2 μεγάλες εντολές. Αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίο. Για να δούμε πώς ο Χριστός τις συγκεντρώνει όλες αυτές τις εντολές σε 2 μεγάλες εντολές, ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Στο 25ο κεφάλαιο Δευτερονόμιο, 5 στίχο, εκεί ο προφήτης Μωυσής λέγει, εάν κάποιος αδελφός θα πεθάνει, άνθρωπος θα πεθάνει, και αφήσει τη γυναίκα του χωρίς να έχει παιδιά, να την πάρει ο αδελφός του τη γυναίκα του και το πρώτο παιδί που θα γεννηθεί να βάζει το όνομα του αδελφού του. Βλέπουμε τώρα στο 22ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιων μια οργάνωση Σαδουκαίων, οι ληστέ θα λέγαμε, που δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, πλησιάζουν τον Χριστό με σκοπό να το περάζουν και του λένε, διδάσκαλε, ο Μωυσής έγραψε στον νόμο, εάν κάποιος αδελφός θα πεθάνει χωρίς να έχει παιδιά, να την πάρει ο αδελφός του τη γυναίκα του για να αναστήσει σπέρμα στον αδελφό του. Αναμεταξύ μας λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, υπήρχαν 7 αδέρφια. Ο πρώτος παντρεύτηκε και πέθανε άτεκνος. Στη συνέχεια την πήρε ο δεύτερος αδελφός. Πέθανε και αυτός άτεκνος. Την πήρε και ο τρίτος, πέθανε και αυτός άτεκνος. Την πήραν και τα 7 αδέλφια τη γυναίκα και πέθαναν και τα 7 αδέλφια. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, ποιος από τους 7 θα την έχει σύζυγο, διότι όλοι την είχαν γυναίκα. Τότε ο Χριστός τους είπε, πλανάστε, μη δότε στα σγραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών οι άνθρωποι, ούτε θα παντρεύονται, ούτε θα νεφεύονται, αλλά θα είναι σαν άγγελοι του Θεού στον ουρανό. Ότι πράγματι τους λέγει θα αναστηθούν οι νεκροί. Ποτέ δεν διαβάσετε αυτό που είπε ο Θεός στο όρος Χορίβ στην Βάτο και το αναφέρει στο 3ο κεφάλαιο Έξοδος 6 στίχο που λέγει και ο Θεός του Μωυσήν, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, Θεός Αβραάμ, Θεός Ισάκ και Θεός Ιακώβ, ουκέστην ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων του λέγει. Ο Θεός δεν είναι Θεός των πεθαμένων, αλλά των ζωντανών. Και όταν άκουσαν τα πλήθη του λαού, εξεπλάγησαν από την δασκαλία του Χριστού. Παραπέρα υπήρχε μια άλλη ομάδα Φαρισαίων και πηγαίνουν και αυτοί με σκοπό να περάξουν τον Χριστό. Και στίχη 35-40, στο 22ο κεφάλαιο, καθώς είπαμε, κατά Ματθαίο, λέγει εκεί, και επιρώτησε της αυτόν νομικός πειράζουν αυτόν και λέγον, μη δάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη είναι το νόμο. Ο δε Ιησούς έφε αυτό, αγαπείς Κύριον τον Θεό σου, εν όλη την καρδία σου και εν όλη την άνοια σου και όλη την ψυχή σου. Αυτή στη πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοί αυτή, αγαπείς το πλησίον σου ως σε αυτόν. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτοι κρέμαντοι. Πρώτη και μεγάλη εντολή, το λέει ο Χριστός, θα αγαπήσεις εσωτερικά και εξωτερικά το Θεό
και δεύτερη που μοιάζει σαν αυτήν, θα αγαπήσει το πλησίον σαν τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο μεγάλες οντελές, όλος ο νόμος και οι προφήτες στηρίζονται. Λόγια, εδώ ο Χριστός θέλει να πει ότι σε αυτές τις δύο μεγάλες εντολές όλη η Αγία Γραφή στηρίζεται, Παλιά και Καινή Διαθήκη. Τώρα θα δούμε πώς ο Χριστός ένωσε τις 10 εντολές και έκανε δύο μεγάλες εντολές. Απλούστατα, όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι ένας είναι ο Θεός που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα που είναι πάνω σε αυτά, τότε όταν ακόμα θα πιστεύει πραγματικά στο Θεό και όχι σε ψεύτικους θεούς, σε είδωλα, και όταν ακόμα δεν θα πάρει μάτια ψεύτικα το όνομα του Θεού, αλλά θα πιστεύει πραγματικά, και όταν ακόμα θα τηρήσει και την μέρα της Κυριακής ότι αναστήθηκε ο Χριστός, τότε με μια εντολή, με την εντολή της αγάπης, μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει αυτές τις 4 εντολές. Πώς? Παραδείγματος χάρη, αγαπάω το Θεό, γι' αυτό πιστεύω εις Αυτόν. Αγαπάω το Θεό, γι' αυτό δεν πιστεύω στα είδωλα. Αγαπάω το Θεό, γι' αυτό δεν πιστεύω μάτια, ψεύτικα, αλλά τον αγαπάω πραγματικά. Αγαπάω το Θεό, γι' αυτό τηρώ και την μέρα της αργίας, διότι μας διδάσκει ο Θεός. Έτσι, με μια εντολή, με την εντολή της αγάπης, μπορεί να τηρήσει αυτές τις 4 εντολές. Αγάπη προς τον Θεό. Η άλλη πλάκα που έχει 6 εντολές. Ο άνθρωπος, για την πρώτη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Όταν ο κάθε άνθρωπος θα κάνει αυτή τη σκέψη και θα πει, μου είναι καλά εμένα αύριο ή μεθαύριο που θα γίνω πατέρας ή μητέρα να μην με αγαπάνε και τιμούν τα παιδιά μου? Όχι, έτσι και εγώ να αγαπήσω και να τιμάω τους γονείς μου. Για τη δεύτερη εντολή, ου φωνεύσεις. Όταν ο άνθρωπος θα κάνει αυτή τη σκέψη και θα πει, μου είναι καλά οι άλλοι άνθρωποι να φωνεύσουν εμένα? Όχι, έτσι και εγώ να μην φωνεύσω τον πλησίον μου. Για τη τρίτη εντολή, ου μη χεύσεις. Όταν ο άνθρωπος θα κάνει αυτή τη σκέψη και θα πει, μου είναι καλά οι άλλοι άνθρωποι να μου ατιμάσουν τη γυναίκα μου, τη δικατέρα μου, την αδερφή μου? Όχι, έτσι και εγώ να μην ατιμάσω τη γυναίκα του πλησίου μου. Για τη τέταρτη εντολή, ου κλέψεις. Όταν ο άνθρωπος θα κάνει αυτή τη σκέψη και θα πει, μου είναι καλά οι άλλοι άνθρωποι να κλέβουν τα δικά μου πράγματα? Όχι, έτσι και εγώ να μην κλέψω τα πράγματα που ανήκουν στον πλησίο μου. Για την πέμπτη εντολή, ου ψευδομαρτυρείς κατά του πλησίου σου μαρτυρία ψευδή. Όταν ο άνθρωπος θα κάνει αυτή τη σκέψη και θα πει, μου είναι καλά οι άλλοι άνθρωποι να βγουν για μένα ψευδομάρτυρες? Όχι, έτσι και εγώ να μην ψευδομαρτυρήσω κατά του πλησίου μου. Και για την έκτη εντολή, όταν ο άνθρωπος θα κάνει αυτή τη σκέψη και θα πει, μου είναι καλά οι άλλοι άνθρωποι να επιθυμούν να αρπάξουν τα δικά μου πράγματα, από τη γυναίκα μου μέχρι το σπίτι μου και από τα χωράφια μου μέχρι τα ζώα μου? Όχι, έτσι και εγώ να μην επιθυμήσω να αρπάξω τα πράγματα που ανήκουν στον πλησίο μου. Έτσι, με μια εντολή, με την εντολή της αγάπης, μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τις 6 εντολές αγάπη προς τον πλησίον. Πώς? Παραδείγματος χάρη, αγαπάω το πλησίο μου, γι' αυτό τιμάω τους γονείς μου. Αγαπάω το πλησίο μου, γι' αυτό δεν το φωνεύω. Αγαπάω το πλησίο μου, γι' αυτό δεν ατιμάζω τη γυναίκα του. Αγαπάω το πλησίο μου, γι' αυτό δεν κλέβω τα πράγματά του. Αγαπάω το πλησίο μου, γι' αυτό δεν βγαίνω ψευδομάρτυράς του. Αγαπάω το πλησίο μου, γι' αυτό δεν αρπάζω όλα τα πράγματα που ανήκουν του πλησίου μου. Έτσι, με μια εντολή, μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει αυτές τις 6 εντολές που ήταν για τον πλησίον. Έτσι, αγαπητοί Απόστολοι, ο Χριστός τις 10 εντολές τις ένωσε και έκανε δύο μεγάλες εντολές. Αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον.
Αυτά ήθελα να πω. Να κάνουμε τώρα κάποια σχόλια, γιατί είναι τόσο σημαντικές οι εντολές και όσο και αν λένε κάποιοι ότι οι ηθικοί κώδικες αλλάζουν από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Υπάρχουν κάποια βασικά θεμέλια τα οποία όταν ανατραπούν, τότε δεν έχει υπάρξει κανένα οικοδόμημα. Καταρχήν, να δούμε τις τέσσερες πρώτες που σχετίζονται με την πίστη προς το Θεό. Ένας μεγάλος Ρώσος συγγραφέας, ο Ντοστογεύσκη, είχε πει ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Κατά συνέπεια, η άρνηση του Θεού μας οδηγεί στην απόρριψη και όλων των εντολών που έχουν σχέση με τον συνάνθρωπό μας, με τον πλησίον μας, όπως ανέφερες. Τι γίνεται όμως με αυτούς οι οποίοι λένε «εγώ πιστεύω στο Θεό», αλλά παραβαίνουν αυτές τις εντολές? Αυτό περισσότερο πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα. Είπες προηγουμένως ότι αν σκεφτώ το αν θα ήθελα εγώ να μας συμπεριφερθούν κατά τρόπο παραβατικό των εντολών οι άλλοι, τότε αυτό θα με σταματήσει στο να προβώ εγώ στην παράβαση. Αυτή την πολύ σωστή σκέψη την έχει κάνει τον 6ο ήδη αιώνα π.Χ. ένας σοφός της αρχαιότητας, ο Κλεόβουλος του Ορόδιος, ο οποίος είχε τονίσει «όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις». Αυτό που μισείς εσύ και δεν θέλεις να σου συμβεί, να μην το προξενήσεις σε άλλον. Ο Χριστός όμως ήρθε και τη συμπλήρωσε αυτή την εντολή με έναν διαφορετικό τρόπο. Και θέλω αυτή να την ακούσουμε τώρα. «Πάντα ουν όσα». «Ως αν θέλετε να πιώσε μείνει άνθρωποι, ούτω και εμείς πείτε αυτής, ούτω σε στείνουν όμως και προβείτε». Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ κατηγορούν την πίστη μας ότι στηρίζεται σε μία σειρά απαγορεύσεων, η κύρια εντολή είναι αυτή που μας προτρέπει όχι να αποφύγουμε κάτι, αλλά να κάνουμε κάτι. Και εδώ τονίζω με την ευκαιρία ότι δεν υπάρχει κανένα ανθρώπινο δίκαιο που να θεωρεί το καλό υποχρεωτικό. Κανένας δεν τιμωρείται επειδή δεν έπραξε το καλό. Σε κανένα κράτος ποτέ, ακόμη και σήμερα που λέμε ότι υπάρχουν χριστιανικές κοινωνίες, δεν τιμωρούμαστε εάν δεν βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το προσέξουμε. Τώρα, ως προς την τιμή προς τους γονείς. Ήδη αυτή την εντολή την είχαν παραβεί οι Εβραίοι πριν από την εποχή του Χριστού. Για πες μας λίγο, αγαπητέ Γιάννη, ναι, τι έλεγαν για να αποφύγουν τη γυροκόμιση? Έδιναν ένα δώρο στο ναό και απαλλάσσονταν. Απαλλάσσονταν. Για... Αλλά ο Θεός... Πώς όμως ο Χριστός το καυτηρίασε αυτό? Ναι, αλλά, ναι, αλλά ο Χριστός λέει ότι όταν πρέπει να προσφέρεις το δώρο στο λαό, πρέπει να πας να συμφιλωθείς με τον... Όχι, όχι, μιλάω για το άλλο. Δώρο ο εξ εμού ωφεληθείς. Ναι, ο δώρος που περιμένεις από μένα. Δηλαδή, και πάβεις να έχεις υποχρέωση να γυροκομίσεις τους γονείς. Αυτό όμως είναι καταστρατήγηση της πρώτης από τις εντολές του Θεού για τις σχέσεις μας με τον συνάνθρωπο. Ναι. Και φυσικά σήμερα φτάσαμε και εμείς στην εποχή μας να στέλνουμε τους γονείς μας σε ένα γυροκομείο γιατί δεν χωρούν στο σπίτι, να δημιουργούμε την λεγόμενη πυρηνική οικογένεια και μετά το σπίτι να χωράει όταν μειώνεται το οικογενειακό εισόδημα και η σύνταξη του γέρου είναι αναγκαία για να επιβιώσουμε. Έτσι. Τότε το σπίτι πάλι τον χωρά το γέρο. Αυτά σε σχέση με την πρώτη. Για τη δεύτερη, την ουμιχεύσεις, γνωρίζουμε ότι πρόσφατα και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τις τελευταίες δεκαετίες δηλαδή, αποποινικοποίησε τη μοιχεία, αλλά δεν καταστρατηγεί άλλου είδους συμβάσεις. Για να κάνουμε τη διάκριση, για να δούμε πόσο υποκριτικές είναι οι κοινωνίες και πόσο στηρίζονται πάνω στον μαμονά, δηλαδή στο χρήμα. Ένα συμβόλαιο οικονομικής φύσεως με μια τράπεζα ή με άλλον οργανισμό, εάν δεν τηρηθεί, ο άνθρωπος πάει στη φυλακή. Ένα συμβόλαιο που έδωσε ένας άνθρωπος ενώπιον Θεού να παραμείνει
με τον ή την σύζυγό του ως το τέλος του βίου, δεν τηρείται και δεν έχει καμία επίπτωση. Δεν τιμωρείται. Για να δούμε ότι για την κοινωνία μας σήμερα μία αξία υπάρχει, το χρήμα. Αν δεν είσαι συνεπής στις χρηματικές σου υποχρεώσεις, ουέ και αλίμονό σου. Στις άλλες, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Έχουμε πάει πολύ πίσω και από την εντολή του κλεόβολου του Ρόδιου που ανέφερα προηγουμένως. Ως προς το ου κλέψεις, άλλος κλέβει ένα καρβέλι ψωμί, αγαπητέ Γιάννη, και πάει στη φυλακή, όπως ο Γιάννης Αγιάννης. Ο άλλος όμως κλέβει με τον νόμο. Πώς δηλαδή? Έχει τη δύναμη να ψηφίσει νόμους που τον βοηθούν να κλέβει νομότυπα και δεν πάει στη φυλακή. Και ληστεύει το ψωμί και το φαγί των εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων συνανθρώπων, και όμως αυτός λέει ότι είναι άνθρωπος του Θεού, πιστεύει. Κάνει ό,τι πιστεύεις, εξωτερικά πιστεύεις. Κάνει. Είμαστε στην παράβαση της τρίτης εντολής προς τον Θεό, ότι λαμβάνει το όνομα του Θεού επί ματέω. Να τα δούμε αυτά, γιατί στην καθημερινότητα πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί δεν βλέπουμε τη μεγάλη αδικία που επικρατεί γύρω μας και που οφείλεται ακριβώς στην καταστρατήγηση αυτής της εντολής. Ου κλέψεις, λέει ο άλλος, μα δεν κλέβω. Δεν κλέβεις με βάση τον ανθρώπινο νόμο. Με βάση τον νόμο του Θεού όμως κλέβεις. Κλέβεις και μάλιστα ληστεύεις και οδηγείς στο θάνατο εκατομμύρια συνανθρώπων. Να προχωρήσουμε στην άλλη, την ου ψευδομαρτυρήσεις. Γνωρίζουμε όλοι ότι πλήστες όσες αποφάσεις δικαστικές οδήγησαν σε καταδίκη αθώων εξαιτίας ψευδομαρτύρων. Και καθόλου δεν εμπόδιζε ο όρκος που έδιναν οι ψευδομάρτυρες να ψευδομαρτυρήσουν. Και η τελευταία, το ουκ επιθυμήσεις τα όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Μα σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία η αρπαγή της περιουσίας του πλησίον είναι καθημερινή. Ολοένα οι λίγοι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι πολύ φτωχοί γίνονται ακόμη πιο φτωχοί. Και όλα αυτά από ανθρώπους που λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, αγαπητέ Γιάννη. Δυστυχώς δεν πιστεύουμε στον Θεό. Ο άνθρωπος, αν δεν διαβάζει την Αγία Γραφή, να γνωρίζει τι λέει η Αγία Γραφή και να την νιώσει, να την εφαρμόζει, δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος. Υπάρχουν όμως κάποιοι που τη διαβάζουν την Αγία Γραφή, αλλά την παρερμηνεύουν. Και σε αυτά που είπαμε τώρα μόλις, δεν στέκονται καθόλου. Ούτε υποψιάζονται τι θέλει από εμάς ο Θεός. Μα πρέπει να τα κάνουμε αυτά που λέει η Γραφή. Πρέπει να τα κάνουμε. Να μην πάρουμε το όνομα του Θεού μάτια, ψεύτικα. Αλλά αυτά που λέει να τα κάνουμε. Αυτά δεν μας λέει ο Θεός. Και να κλείσω με κάτι ακόμη τελευταίο. Πολλοί φτάνουμε και λέμε, μα εμείς αγαπούμε το Θεό. Και πόσο ωραία μας προσγειώνει στη σκληρή πραγματικότητα ο Χριστός όταν μας λέει, πώς είναι δυνατόν να αγαπάτε το Θεό που δεν βλέπετε, όταν δεν αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας που βλέπετε, τον πλησίον σας? Πώς ακριβώς το διατύπωσε ο Χριστός? Αυτό το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, 4ο κεφάλαιο, 20-21 στίχος. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον Θεό ον ούχε εώρακε, πώς δίνεται αγαπάν. Και τα αυτή την εντολή έχουμε από αυτό. Είναι ο αγαπών του Θεού να αγαπά και τον αδελφόν αυτό. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που το λέει αυτό, δεν το θυμόμουν καλά εγώ. Αυτό ακόμη μία φορά είναι ένα ράπισμα σε εμάς τους υποκριτές που προφασιζόμαστε ότι αγαπούμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν μάθαμε τι είναι η αγάπη. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε την εκπομπή, κάτι σαν επίλογο. Για να κλείσουμε και για να τηρήσουμε τις 10 εντολές που διαβάσαμε και οι 2 εντολές μεγάλες που τις ένωσε ο Χριστός και έκανε 2 εντολές αγάπη προς το Θεό και αγάπη στο πλησίον, πρέπει να διαβάσουμε και να τηρήσουμε την Αγία Γραφή. Ο προφήτης Μωυσής έδωσε τις εντολές
στον λαό, αλλά είπε και τα εξής. Τις 10 εντολές που σας έδωσα θα τις γράψετε στην πόρτα του σπιτιού σας και στην πόρτα της αυλής σας, ώστε το πρωί που θα πάτε για τη δουλειά να τα διαβάσετε, για να ξέρετε πως θα πάει η μέρα στη δουλειά σας, να μην εκμεταλλεύετε ο ένας τον άλλον. Και το βράδυ όταν γυρίζετε από τη δουλειά πάλι να τα διαβάσετε. Και βλέπουμε αργότερα στο 6ο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, Ιησούς του Ναβί, πρώτο κεφάλαιο, 8 στίχο, εκεί ο ίδιος ο Θεός λέγει: «Ο καποστήσεται βίβλος του νόμου του εκ του στόματός σου και μελτήσει αυτό ημέρας και νεκτός είναι ειδής πίν πάντα τα γεγραμμένα». Που σημαίνει, δεν θα απομακρυθεί το βιβλίο του νόμου τούτου από το στόμα σου, αλλά θα μελετάς μέρα και νύχτα για να μπορείς να πράξεις όλα που είναι γραμμένα. Έτσι και ο Μωυσής και η Καινή Διαθήκη πάλι με τον Απόστολο Παύλο μας διδάσκει να μελετήσουμε την Αγία Γραφή. Όπως ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα Τιμόθεων επιστολή του, 3ο κεφάλαιο, 16-17 στίχους, εκεί ο Παύλος λέγει: «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς δασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς παιδεία την εν δικαιοσύνη, είναι ιάρτος ο θεοάπος προς πάνε έργων αγαθών εξετισμένος». Κάθε στίχο, κάθε περικοπή, κάθε κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, λέει ο Παύλος, είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Είναι ωφέλιμος να μας διδάσκει. Και αφού θα μας διδάσκει, είναι ακόμα ωφέλιμος να μας ελέξει και να μας πει αυτό μην το κάνεις, το άλλο μην το πλησιάζεις. Και με τη διδασκαλία που θα μας κάνει, και αφού θα μας ελέξει, είναι ωφέλιμος ακόμα να μας διορθώσει. Και αφού θα μας διδάσκει, θα μας ελέξει, θα μας διορθώσει, είναι ωφέλιμος ακόμα η Γραφή, λέγει ο Παύλος, να μας παιδέψει να πράξουμε τη δικαιοσύνη, ώστε ο κάθε άνθρωπος να είναι κατερτισμένος σε κάθε καλά έργα. Και έτσι μας διδάσκει η Γραφή να μελετήσουμε, να την τηρήσουμε, να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέρα του τάφου ζωή. Τελειώνοντας, αγαπητοί Απόστολοι, για να γνωρίσουμε καλύτερα τι εννοώ να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν του τάφου ζωή, θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα που συχνά το λέω στις ομιλίες μου εκεί που χρειάζεται. Κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τρεις φίλους και αυτός ο άνθρωπος συκοφαντήθηκε και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Όταν άκουσαν οι φίλοι του ότι οδηγήθηκε στο δικαστήριο, οι δύο φίλοι τον ακολούθησαν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν μπήκαν μέσα στο δικαστήριο, κάθισαν έξω από το δικαστήριο. Ένας όμως από τους τρεις φίλους μπήκε μέσα στο δικαστήριο ως μάρτυρας και κατέθεσε τι ήξερε για αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί Απόστολοι? Αυτό σημαίνει με μένα, με σένα, με όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τρεις φίλους. Και αυτοί οι τρεις φίλοι είναι: ένας φίλος είναι η δόξα, το χρήμα, τα πλούτη. Ένας άλλος φίλος είναι γυναίκα, άντρα, παιδιά, συγγενείς. Και ένας άλλος φίλος είναι τα έργα που πράξαμε εδώ στη γη. Έτσι, ή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, όπως γεννηθήκαμε, μια μέρα φύγουμε από το κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Και γυμνοί ήρθαμε σε αυτό το κόσμο, γυμνοί θα φύγουμε. Καθώς ένας μεγάλος Άγιος της Παλιάς Διαθήκης, ο Ιώβ, ο Σατανάς του πήρε όλα τα παιδιά του, την οικογένειά του και όλα τα ζωντανά κοπάδια, αυτός είπε τα εξής: «Αυτός γυμνός εξήλθον
εκ κοιλίας μητρός μου γυμνός και απελεύσουμε εκεί. Έτσι γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Και όπως ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Τιμόθεον επιστολή του, έκτο κεφάλαιον 7 στίχο γράφει: «Ο δεν γάρισεν έγκαμεν στον κόσμο, δήλων ότου δε εξενεγγίτη δυνάμετα». Τίποτα, λέγει ο Παύλος. Όταν γεννηθήκαμε δεν φέραμε στον κόσμο και είναι ολοκάθαρο ότι τίποτε θα πάρουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Και όπως στο τροπάριο της νεκρώσεων ακολουθίας θα μας ψάλει. Πάντα ματιώτης τα ανθρώπινα, όσα ούχε υπάρχει με τα θάνατο. Ο παραμένο πλούτος, ο συνοδεύει δόξα, επερθόν γαροθάνατος, ταύτα πάντα ξεφάνεστε. Έτσι, αυτός ο φίλος μια μέρα θα μας εγκαταλείψει. Όσα χρήματα να έχουμε, όση δόξα να έχουμε, δεν πάει να έχεις τα δισεκατομμύρια της ανθρωπότητος. Δεν πάει να έχεις μεγάλη δόξα. Να είσαι αυτοκράτορας σε ολόκληρη τη γη. Δεν πάει να είσαι πλανητάρχης, δεν πάει να είσαι πατριάρχης, δεν πάει να είσαι αρχιεπίσκοπος, δεν πάει να είσαι πρωθυπουργός, δεν πάει να είσαι πρόεδρος δημοκρατίας. Όσα χρήματα, όση δόξα και να έχουμε, τίποτα θα πάρουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο. Έτσι, αυτός ο φίλος μια μέρα θα μας εγκαταλείψει. Ο άλλος φίλος τώρα που είναι γυναίκα, άντρα, παιδιά, συγγενείς. Και αυτός ο φίλος μια μέρα θα μας εγκαταλείψει. Όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέρα του τάφου ζωή, θα μας οδηγήσουν από το σπίτι μας μέχρι το νεκροταφείο. Και όταν το φιάρε το νεκροθάφτη θα μας σκεπάσει με το χώμα, θα γυρίσουν στο σπίτι τους και θα μας αφήνουν μόνοι μας στον τάφο. Έτσι και αυτός ο φίλος μια μέρα θα μας εγκαταλείψει. Αυτοί ήταν οι πρώτοι δύο φίλοι που οδήγησαν αυτόν τον άνθρωπο μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Ο άλλος φίλος τώρα που είναι τα έργα, αυτός ο φίλος δεν θα μας εγκαταλείψει. Αλλά αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση να μας οδηγήσει μέχρι το θρόνο του Θεού. Και αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Καθώς ο Απόστολος Παύλος στο 1ο κεφάλαιο Εβραίος επιστολή 27 στίχο λέγει: «Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δι' τούτο κρίσης». Μια φορά που πεθαίνει ο άνθρωπος, έπειτα εξακολουθεί η κρίση. Και στην Δευτέρα Κορυθίους επιστολή του, 5ο κεφάλαιο, 10 στίχο, Παύλος λέγει: «Τους γάρ πάντα σημάς φανερωθήν διέμπροσεν το βήματος του Χριστού, ή να ακουμίσετε έκαστος κατά τα έργα έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν». Όλοι, λέγει ο Παύλος, θα παρουσιαστούμε μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού, να δικαστώμεν ο καθένα μας κατά τα έργα που πράξαμε, είτε καλά είναι είτε κακά. Ότι πράγματι τα έργα αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση να μας οδηγήσει μέχρι το θρόνο του Θεού, αυτό το γράφει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη 14ο κεφάλαιο 13 στίχο: «Και ήκουσα φωνήσει εκ του ουρανού λεγούσεις, γράψον, μακάρι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποδνίσκονται σαν πάρτι. Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετά αυτών». Να, τα έργα θα μας ακολουθήσουν μέχρι το θρόνο του Θεού και αυτά τα έργα θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσουν ή να μας δικάσουν. Γι' αυτό, αγαπητοί Απόστολοι, ο Θεός με τις 10 εντολές και ο Χριστός με τις 2 εντολές που τις ένωσε και έκανε αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς τον πλησίο, 2 εντολές, μας διδάσκει να μελετήσουμε την Αγία Γραφή, να κάνουμε καλά έργα και όταν θα έρθει αυτή η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο και να πάμε να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχας, Προφήτας, Αποστόλους, Αγίους της Εκκλησίας μας, στην επουράνιον Βασιλεία του Πατρός και του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Με αυτό το συμπέρασμα, με τη λήξη της εκπομπής, οδηγούμαστε στην σκέψη ότι η μέλουσα κρίση που εμείς πιστεύουμε δεν είναι μια ουτοπία ή ένας κίνδυνος που απειλεί τον άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια του βίου, αλλά είναι ένα αίτημα δικαιοσύνης, γιατί εάν δεν υπήρχε η μέλουσα κρίση, θα ήταν αδικαίωτη η ιστορία του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη Γη. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.